Ένας συνάδελφός μας από την Αυστραλία. Από Μελβούρνη. Θα πάμε εκεί και θα δούμε τον Δημήτρη τον Μαθαία. Παρακαλώ, συνάδελφε. Κύριε Μαθαία, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλό απόγευμα από τη Μελβούρνη. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, καλέ μας συνάδελφε. Αναστατωμένοι είσαστε με τον Τζόκοβιτς. Τι γίνεται, κύριε Μαθαία? Το σύριαλ αυτό καλά κρατεί εδώ στη Μελβούρνη. Ο νούμερο ένα αθλητής στην παγκόσμια κατάταξη του τένις θα παραμείνει στη Μελβούρνη τουλάχιστον ως τη Δευτέρα, οπότε θα εκδικαστεί η έφεσή του κατά της απόφασης των Ομοσπονδιακών Αρχών για ακύρωση της βίζας εισόδου, δηλαδή κατά της απέλασής του. Να σας δώσω λίγο το κλίμα. Ο Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή παραμένει σε ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου φιλοξενούνται παράνομοι μετανάστες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τις αρχές. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Σέρβος δεν είναι κρατούμενος και μπορεί να αναχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί, συμπατριώτες του Σέρβοι που ζουν στην πόλη συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Και μάλιστα, ο πρέσβης της Σερβίας στην Καμπέρα, στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, ζήτησε να μεταφερθεί ο Τζόκοβιτς σε καλύτερο ξενοδοχείο. Τώρα, για να καταλάβετε λίγο ποιο είναι το θέμα και το αλαλούμ που έχει συμβεί, ναι, απλά θα σας πω ότι ο λόγος της ακύρωσης της βίζας, που πολλοί θα γνωρίζετε, είναι σύμφωνα με τις αρχές ότι δεν πληρούσε τους όρους για την κατεξαίρεση χορήγηση άδειας εισόδου για ιατρικούς λόγους. Μέσα σε αυτούς τους λόγους συμπεριλαμβάνεται το κριτήριο ότι εάν κάποιος έχει περάσει κορονοϊό τους τελευταίους 6 μήνες, δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένος για να μπει στη χώρα. Αυτό άλλαξε, έτσι, και ο Τζόκοβιτς ήρθε εδώ στη Μελβούρνη έχοντας ήδη χορηγηθεί τη βίζα, κύριε Παπαδάκη. Άρα το εύλογο ερώτημα είναι, εάν δεν ισχύει αυτό το κριτήριο, έτσι, για ποιο λόγο εκδόθηκε ευθύς εξ αρχής η βίζα? Γιατί προφανώς η βίζα του χορηγήθηκε από την πρεσβεία της Αυστραλίας, από τον τόπο αναχώρησής του, έτσι δεν είναι? Όχι, η βίζα περνάει μέσα από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, και Μετανάστευσης της Αυστραλίας. Και εδώ στην Αυστραλία ενημερώνεται η πρεσβεία εκεί όπου βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος που θέλει να ταξιδέψει. Μάλιστα, αυτό εννοώ, ναι. Σε εμάς εδώ. Μάλιστα, άρα αυτό λοιπόν, είναι το ένα ερώτημα. Άρα λοιπόν, ενώ του δόθηκε η βίζα, μόλις έφτασε, ναι, εκεί, του είπανε δεν σου επιτρέπουμε να μπεις. Παίζει γιατί ρόλο. Γιατί δεν πληρείς τις προϋποθέσεις. Ναι, αυτό. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί εκδόθηκε από την αρχή η βίζα, εφόσον δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις? Σωστό. Παίζει ρόλο ότι ο Τζόκοβιτς είναι αντιεμβολιαστής. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται. Ότι έχει εκφράσει την αντίθεσή του για το εμβόλιο. Αυτό είναι πολύ γνωστό που λέτε. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, εδώ η ευθύνη δεν είναι του Τζόκοβιτς, σύμφωνα με αρκετό κόσμο. Έτσι, η ευθύνη είναι των Αυστραλιανών αρχών. Εάν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν να μην πετάξει από το Ντουμπάι και να κάνει ένα ταξίδι 14 ωρών να φτάσει εδώ και να γίνει ό,τι ακολούθησε. Έπρεπε να τον είχαν ειδοποιήσει, άλλαξαν οι προϋποθέσεις. Να κάνεις εκ νέου αίτηση για χορήγηση βίζας. Εδώ υπάρχει ένα και άλλο πρέπει στοιχείο. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, μάλιστα, και το εξής. Υπάρχουν κάποιοι αναλυτές εδώ που συνδέουν όλη αυτή την ιστορία και το αλαλούμ που έγινε εδώ στη Μελβούρνη και με τις εκλογές, τις επερχόμενες εδώ, τις ομοσπονδιακές που θα γίνουν φέτος, έτσι, γιατί ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Σκοτ Μόρισον, δέχεται σκληρότατη κριτική από την αντιπολίτευση για δύο θέματα. Έχουν να κάνουν με την πανδημία. Πρώτον, η Αυστραλία άργησε να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς. Ξεκίνησε τέλη Φλεβάρι του 2020 και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δείγμα rapid test στα φαρμακεία πουθενά και περιμένουν εισαγωγές μετά από 2 εβδομάδες να μπορέσει ο κόσμος να κάνει τα rapid test. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δείγμα rapid test
στα φαρμακεία πουθενά και περιμένουν εισαγωγές μετά από 2 εβδομάδες να μπορέσει ο κόσμος να κάνει τα rapid test. Τώρα βάλατε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί είναι ότι ο Τζόκοβιτς με το «έτσι θέλω» και λόγω του ότι είναι ένας, το όνοματός του. Ένας, ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο, ένας μεγάλος αθλητής, είπε ότι εγώ ανεξάρτητα αν είμαι εμβολιασμένος ή όχι, θα μου επιτρέψετε, κύριε, είσαστε υποχρεωμένοι να μου επιτρέψετε να αγωνιστώ. Εσείς μας λέτε ότι είχε ακολουθήσει όλη την νόμιμη διαδικασία, του είχε δοθεί η βίζα, είχε εγκριθεί η βίζα από το Υπουργείο Εσωτερικών, είχε γίνει η κοινοποίηση μέσω της πρεσβείας και την είχε στα χέρια του και μόλις έφτασαν εκεί του λένε δεν πληρείς προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις όμως οι οποίες δεν αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν του επιτρέπεται να πάρει μέρος στους αγώνες. Ναι, επειδή αυτές οι προϋποθέσεις, η κατεξαίρεση άδειας εισόδου για ιατρικούς λόγους εμπεριέχει και πολλά προσωπικά δεδομένα, δεν γνωρίζουμε και φυσικά αν επικαλέστηκε ο κύριος Τζόκοβιτς ότι πέρασε τον κορονοϊό εδώ και 6 μήνες. Αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά μάλλον εκεί πατά η νομική του. Ναι, γιατί θα πρέπει να προσκοπήσει. Θα πρέπει, αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμβαίνει. Ναι, αν συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στη χώρα μας. Εμείς έχουμε πιστοποιητικό νόμισης και φαίνεται αυτό. Δεν ξέρουμε αν εκδίδεται στη Σερβία και αν το είχε μαζί του για να το δείξει. Και επικαλείται τη δικαιολογία αυτή ότι εγώ, ξέρετε, ναι, είχα νοσήσει εντός του διαστήματος των 6 μηνών, του χρονικού διαστήματος των 6 μηνών. Κύριε Μαθέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε ιδιαίτερα κατατοπιστικός. Μας κάνατε ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε εσάς και στην ενηλική ομογένεια. Να είστε καλά, κύριε Μαθέα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα το καταλάβεις πως έχει το θέμα. Αυτός δεν έχει πάει προφανώς στο πιστοποιητικό νόσησης. Επικαλείται και προσωπικά δεδομένα. Οι άλλοι του λένε ότι σου δώσαμε τη βίζα γιατί νομίζαμε ότι όντως έχεις νοσήσει, αλλά να μας αποδείξει ότι έχεις νοσήσει. Και τώρα είναι. Τώρα την έχουν ακυρώσει τη βίζα και παραμένει και στο ξενοδοχείο καραντίνα. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, εδώ η ευθύνη δεν είναι του Τζόκοβιτς, σύμφωνα με αρκετό κόσμο, έτσι, η ευθύνη είναι των Αυστραλιανών αρχών.